Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η ελληνική κυβέρνηση αμφισβητεί πως η σφραγίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε μια ενδεχόμενη λύση για την ελάφρυνση του χρέους θα οδηγούσε σε περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού της χώρας μας. Αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών στην Αμερικανική Πρωτεύουσα χαρακτήρισαν επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη τη συμμετοχή του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Θέση η οποία δεν βρίσκει σύμφωνους πολλούς στην Ευρωζώνη. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως οι αγορές αντιμετωπίζουν τις αποφάσεις του Eurogroup ως πολιτικές και όχι ως τεχνοκρατικές, κάτι που δεν ισχύει με την περίπτωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να λύσει βιωσιμότητας του οποίου από το 2015 έως σήμερα έχουν δώσει ένα στίγμα στις αγορές για το τι θα μπορούσε να είναι επαρκές για το χρέος και τι όχι. Και επισημαίνουν πως η συμμετοχή του Ταμείου είναι απαραίτητη, καθώς η σφραγίδα που θα βάλει στη λύση για το χρέος τελικά θα προσδώσει αξιοπιστία στις αποφάσεις της ζώνης του ευρώ. Η αργή απονομή δικαιοσύνης παραμένει ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις που προχωρούν σε επενδύσεις. Καθώς ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης όπου και όταν χρειάζεται στην Ελλάδα είναι τριπλάσιος από ό,τι σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου 2,6 χρόνια κατά μέσο όρο απαιτούνται στην Ελλάδα για να τελεσιδικήσει μια υπόθεση που μπορεί να απασχολεί μια επιχείρηση την ίδια στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξεπερνά τους 8 μήνες. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, μεταρρυθμίσεις στον τομέα της απονομής δικαιοσύνης θα μπορούσαν να επιφέρουν οικονομία σε χρόνο και σε χρήμα, έχοντας στόχο την μείωση κατά 35% του χρόνου επίλυσης δικαστικών διοικητικών διαφορών έως το 2020. Είναι εφικτό η ελληνική οικονομία να εξοικονομήσει περί τα 19 εκατομμύρια ευρώ, με άμεσο αποτέλεσμα βέβαια και στην έλευση και υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στη χώρα μας. Μετά από πολλές διαρροές και φημολογίες, η Apple παρουσίασε πέρυσι το πρώτο της τηλέφωνο αξίας $1,000, το περίφημο iPhone X. Για όλους εσάς λοιπόν που θα θέλατε να το αποκτήσετε, αλλά η τιμή σας φαίνεται μάλλον συμπημένη, κάντε λίγο υπομονή καθώς αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγους μήνες η πιο φθηνή έκδοσή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο κινητό τηλέφωνο της εταιρείας θα μπορούσε να κοστίζει από $550 έως $650. Το νέο φθηνό iPhone θα είναι μόνο ένα από τα τρία μοντέλα που αναμένεται να κυκλοφορήσουν αυτό το φθινόπωρο. Περιμένουμε να τα δούμε. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημείο άνοιγμα της Ιδρύας με τον γενικό δείκτημο να κυμαίνει 848,89 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,50%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.